σε ποιο σημείο είμαστε, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα χρήματα που πρέπει να δοθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αποζημίωση? Καταρχήν έχουμε την απόφαση του Επιτρόπου Γεωργίας, του κ. Τσιόλος, ο οποίος χορηγεί περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Διαχείρισης Κρίσεων για όλη όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση και για όλες τις αποζημιώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους αγρότες. Ναι. Το οποίο πιθανόν να φτάνει, αλλά πιθανόν να μην φτάνει. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία, διότι διεκδικούν αποζημιώσεις όχι μονάχα οι αγρότες του Νότου, αλλά και οι χώρες του Βορρά που έχουν λαχανικά, που έχουν ψάρια κλπ. Η δική μας ζημιά στο δικό σας νομό που είστε σε θέση να γνωρίζετε, σε τι ποσό ανέρχεται? Αυτή τη στιγμή, για να είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι απέναντι και στους ακροατές και σε εσάς, έχουμε προχωρήσει σε απογραφή των αποθεμάτων που έχουμε στα ψυγεία μας, σαν νομός Συμμαχίας. Με χθεσινά στοιχεία που είχα, είμαστε κοντά στα 10.500 τόνους στις αποθήκες και φυσικά συγκομίζονται και άλλες ποσότητες. Έχει ξεκινήσει η απογραφή. Έχει απογραφή αυτών που έχετε στα ψυγεία σας. Έχει γίνει απογραφή και αυτών που ενδεχομένως έχουν ήδη πεταχθεί ή δεν έχετε πετάξει εσείς τίποτα? Ακόμη δεν έχουμε πετάξει. Μικρές ποσότητες έχουν οδηγηθεί σε χυμοποίηση, έχουν αδειαστεί δηλαδή τα τελάρα όπως ήταν συσκευασμένα, κυρίως στις περιοχές των συνεταιρισμών της Νάουσας. Επίσης δεν έχουμε στοιχεία απογραφής του νομού Πέλλας, του νομού Κοζάνης και του νομού Φλόρινας που υπάρχουν συνεταιρισμοί και της Λάρισας. Θα τα έχουμε τις επόμενες μέρες. Εχθές το μεσημέρι έστειλε έγγραφο το Υπουργείο Γεωργίας αντίστοιχες τοπικές υπηρεσίες για να προχωρήσουν σε απογραφές. Η απογραφή γίνεται, την κάνετε μόνοι σας ή υπάρχει και επιβλέπων από το Υπουργείο? Γιατί υπήρχε και ένα πρόβλημα εκεί. Ναι, ότι ναι. Δεν υπάρχει προσωπικό στις διευθύνσεις της Γεωργίας ακριβώς. Και αναλαμβάνουμε την ευθύνη με την ευθύνη. Όχι, δεν βρέθηκε. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη εμείς επιχειρήσεις και κατά δήλωσή μας προχωράμε στην απογραφή. Για τα απογραφέντα δεν σημαίνει ότι θα είναι και αποζημιωθέντα. Ούτως ώστε να μπαίνει ζήτημα πιστοποίησης. Εδώ δεν υπάρχει ένα ερώτημα ότι ο καθένας μπορεί να βάλει το ποσό. Κοιτάξτε, απλά κάνουμε την απογραφή για να έχουμε μία εικόνα των αποθεμάτων.